Πάμε λίγο ποδόσφαιρο τώρα. Ακόμα και αν η εθνική μας δεν τα πάει καλά στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής, αισιοδοξούμε ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαιριστών ρομπότ θα τα πάει καλύτερα στο Μουντιάλ της Σιγκαπούρης. Οι ρομποτικοί μας ποδοσφαιριστές είναι δημιούργημα των επιστημόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει και την προπόνησή τους. Μια ρομποτική ποδοσφαιρική ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει ομάδα φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με την καθοδήγηση του καθηγητή Μιχάλη Λαγουδάκη, η ομάδα που φέρει το όνομα Κουρίτες συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιους αγώνες ρομποτικού ποδοσφαίρου. Είναι η εθνική μας ρομποτική ομάδα που αυτές τις μέρες προετοιμάζεται πυρετοδός για το RoboCup 2010, το αντίστοιχο ρομποτικό Μουντιάλ. Το μεγάλο γεγονός της χρονιάς ξεκινάει σε λίγες μέρες και είναι στη Σιγκαπούρη φέτος. Είναι το ρομποτικό Μουντιάλ, αν θέλετε. Είναι ο ετήσιος διαγωνισμός, στον οποίο μαζεύονται πολλές ομάδες από πολλές χώρες. Συνήθως μαζεύονται γύρω στις 300 ομάδες από πάνω από 40 χώρες. Και εκεί διεξάγεται το RoboCup σε διάφορα πρωταθλήματα. Εμείς συμμετέχουμε σε ένα. Το αγαπημένο σνακ της νεολαίας, το κρουασάν Μόλτο, είναι ο μεγάλος χορηγός της ελληνικής ρομποτικής ομάδας ποδοσφαίρου. Η χορηγία δίνει στους φοιτητές την απαραίτητη ενέργεια για να προάγουν την επιστημονική έρευνά τους και να επαναλάβουν το θρίαμβο του 2008, οπότε και κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο RoboCup στην Κίνα. Φέτος η προσπάθειά μας στηρίζεται από την Vivartia και το Molto, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν από την πρώτη στιγμή που γνώρισαν τη δουλειά που κάνουμε, συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μας και μας βοήθησαν ώστε να συμμετάσχουμε και νωρίτερα το Μάρτιο στη Ρώμη, στο Mediterranean Open που έγινε, και στην Αθήνα και τώρα στη Σιγκαπούρη και σε μελλοντικές μας συμμετοχές. Οι δυσκολίες για την προετοιμασία των ρομπότ εν ώψη της παγκόσμιας διοργάνωσης αγώνων ρομποτικού ποδοσφαίρου είναι τεράστιες. Και αυτό γιατί τα ρομπότ δεν αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με την ευκολία που το κάνει ο άνθρωπος. Όλες οι κινήσεις είναι προγραμματισμένες πριν από κάθε αγώνα βάσει εντολών και ο ανθρώπινος παράγοντας δεν υπησέρχεται σε καμία στιγμή. Το σημαντικό χαρακτηριστικό, αν θέλετε, αυτού του διαγωνισμού είναι ότι τα ρομπότ επιβάλλεται να παίζουν αυτόνομα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να τα τηλεχειριζόμαστε από μακριά, δηλαδή δεν μπορούμε να επέμβουμε την ώρα που παίζουν ποδόσφαιρο και να τους πούμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Πρέπει να έχουμε προγραμματίσει όλη τη συμπεριφορά τους εκ των προτέρων και μόνα τους μέσα στο γήπεδο πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει γύρω τους. Φανταστείτε ότι το ρομπότ δεν είναι παρά ένας απλός υπολογιστής, σαν αυτό που έχουμε στο σπίτι, με πολύ περιορισμένο ισχύ για να εκτελεί πράξεις, περιορισμένες δυνατότητες, αλλά δεν πάβει να αποτελεί για ένα απλό υπολογιστικό σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα να επενεργεί στο περιβάλλον του μέσα από τους ευρωμηχανισμούς που έχει και να λαμβάνει μετρήσεις από αυτό, μέσα από την κάμερα, μέσα από υπερήχους και από διάφορες αισθητήρες που έχει στο στήθος του, ας πούμε, αισθητήρες επιτάχυνσης για να γνωρίζει τον προσανατολισμό του. Το όνομα της ομάδας προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Τα τέσσερα ρομπότ ΝΑΟ, τα οποία είναι δίποδα, και τα παλαιότερης τεχνολογίας ΣΑΙΜΠΟ, που είναι τετράποδα, έχουν ονομαστεί Επιμενίδης, Παιωνέος, Ιάσιος και Ίδας, από τους αδελφούς Κουρίτες, τους αρχαίους Κρήτες πολεμιστές. Ο πέμπτος αδελφός, ο Ηρακλής, αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας.